να περάσουμε στην επόμενη περικοπή. Η άλλη περικοπή που εφέτος το 2017 η Εκκλησία μας δεν τη διάβασε, είναι στο 4ο κεφάλαιο, Δευτέρας Κορουθίους Επιστολή, στίχη 6-15. Ότι ο Θεός ο λοιπόν εκ σκότους φως λάμψε, ως έλαμψε τις καρδίες ημών, προσφωτισμών, της γνώσεως, της δόξης του Θεού, ως εστίν εικόν του Θεού. Έχουμε δει το θησαυρό τούτο ένωσταρκήν σκεύαση είναι η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξημών. Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού και εξαπορούμενοι, διοκόμενοι, αλλού και εγκαταλειπόμενοι, καταβολόμενοι, αλλού και απολύμενοι. Πάντοτε την έκωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Αγιεγαρημίσι ζώντες, εις θάνατον παραδεδόμεθα δε σου είναι και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή σαρκή ημών. Ώστε ο μεθάνατος εν ημίν ενεργείται η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένο, επίστευσα διό ελάλησα και εμείς πιστεύουμε διό και αλλούμε. Ειδότες ότι ο γύρας των Κύριων Ιησούν και εμάς δε σου εγερεί και παραστήσεις είναι μην. Τα χάρ πάντα δε εμάς είναι η χάρις, πλεονάσασα δε το πλώνον την ευχαριστία περισσεύει στην δόξα του Θεού. Εδώ ο Απόστολος Παύλος γράφει για τα παθήματα και τους δρόμους που περνάνε οι Απόστολοι στο έργο του Ευαγγελίου. Ήθελα όμως, αγαπητοί Απόστολε, να σταθώ στους τελευταίους στίχους της περικοπής που ο Απόστολος Παύλος γράφει τα εξής. Εμείς οι Απόστολοι, οι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου, έχοντες το αυτό πνεύμα της πίστεως καθώς είναι γραμμένο. Και αναφέρει στη συνέχεια ο Παύλος ένα χωρίο από το 115 ψαλμό πρώτο στίχο που λέγει «Επίστευσα, γι' αυτό ελάλησα». Και εμείς λέγει ο Παύλος «Επιστεύσαμε, γι' αυτό λαλούμε, γι' αυτό μιλούμε». Αλλά για να δούμε τι επίστευσαν και τι κηρύττουν οι Απόστολοι. Λέγει στη συνέχεια «Γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς οι Απόστολοι ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριον Ιησούν και εμάς θα μας αναστήσει για να είμαστε πάντοτε μαζί με τον Χριστό». Και επειδή ο μεγαλύτερος πόθος, λαχτάρα όλων των ανθρώπων, είναι να μάθουν για την πέραν του τάφου ζωή, γι' αυτό θα σταθώ στο θάνατο, στην Ανάσταση του Χριστού, αλλά και στην δική μας Ανάσταση. Και για να σταθώ σε αυτό το θέμα, θα πάω στο 15ο κεφάλαιο, πρώτης Κορινθίους επιστολή, που εκεί ο Παύλος με τέσσερα ρήματα γράφει το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Απέθανε, ετάφη, αναστήθηκε, εφανερώθηκε. Το ότι ετάφη αυτό που δεικνύει ότι πράγματι ο Χριστός απέθανε επάνω στο Σταυρό. Το ότι εφανερώθηκε αυτό δείχνει ότι πράγματι ο Χριστός αναστήθηκε. Έτσι με τέσσερα ρήματα ο Παύλος γράφει το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Από το στίχο 1 μέχρι 10 ο Παύλος γράφει τις εμφανίσεις του Χριστού στους Αποστόλους. Γράφει ακόμα ότι ο Χριστός φανερώθηκε και στον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Και από το στίχο 11 και κατ' εξής γράφει τα εξής ο Παύλος. «Είτε ουν εγώ, είτε εκείνοι, ούτω κηρύσσουμε, ούτω επιστεύσατε. Είτε εγώ ο Παύλος, είτε οι άλλοι Απόστολοι, το ίδιο και το αυτό Ευαγγέλιο εκηρύξαμε. Και όπως εμείς εκηρύξαμε, έτσι κι εσείς επιστεύσατε. Είδε Χριστός κηρύσσεται ότι εγίγυρται εκ νεκρών, πώς λέγωσι την έσυνη μην, όταν άσυνη νεκρών πέστην. Εάν εμείς, οι Απόστολοι, κηρύττουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τον νεκρόν, πώς υπάρχουν αναμεταξύ σας μερικοί άπιστοι που λένε ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών? Στα σημέρας των Αποστόλων λίγοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Οι περισσότεροι πίστευαν. Σήμερα όμως, στον 21ο αιώνα,
Λίγοι είναι αυτοί που πιστεύουν στην Ανάσταση και οι περισσότεροι δεν πιστεύουν. Η δε Ανάσταση νεκρών ουκέστην, ο δε Χριστός γίγερται. Η δε Χριστός ουκ γίγερται κενών άρα το Κύριε ημών, κενή δε και η πίστη ημών. Εάν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι ψεύτικο, κούφιο το κήρυγμα ημών των Αποστόλων. Ψεύτικη και κούφια είναι και η πίστη σας. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι μαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ήγερε το Χριστόν, ον ουκ ήγερεν, υπερ άρα νεκροί ουκ γύρονται. Οι γαρ νεκροί ουκ γύρονται, ο δε Χριστός εγίγερται. Οι δε Χριστός ουκ γίγερται, μα τε επίστησμόν, έτι εστέ εν τες αμαρτίες ημών. Έπειτα εμείς οι Απόστολοι, λέγει ο Παύλος, παρουσιαζόμαστε και οι ψευδομάρτυρες ενώπιον του Θεού, ότι μαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίο δεν τον ανέστησε, αν υποθέτουμε ότι οι νεκροί δεν θα αναστηθούν. Διότι αν οι νεκροί δεν θα αναστηθούν, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι ψεύτικο το κήρυγμα ημών των Αποστόλων, ψεύτικη είναι η πίστη σας. Και αφού μέχρι εδώ ο Παύλος γράφει αυτά, βγάζει ένα συμπέρασμα και λέει, άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλων. Αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, λέγει ο Παύλος, και αυτοί που με την ελπίδα της Αναστάσεως πέθαναν, εχάθηκαν, λέγει ο Παύλος. Η εν τη ζωή ταύτη υπηκότητες εσμένη εν Χριστώ μόνον, ελεηνότερη πάντων ανθρώπων εσμένα. Εάν σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο, έχουμε την ελπίδα στο Χριστό, είμαστε οι πιο χαμένοι, οι πιο αξιολείπητοι άνθρωποι του κόσμου. Νενή δε Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγέννητων. Αλλά όχι, λέει ο Παύλος. Δεν είμαστε χαμένοι, δεν είμαστε αξιολείπητοι, ότι τώρα ο Χριστός αναστήθηκε. Είναι ο πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και όπως ο Χριστός αναστήθηκε, έτσι και εμείς μια μέρα θα αναστηθούμε. Είδαμε τον Χριστό αναστημένο, φάγαμε, ήπιαμε μαζί Του, κάναμε συναστροφή. Γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό λαλούμε, γι' αυτό κηρύττουμε, λέγει ο Παύλος. Και στη συνέχεια γράφει ο Παύλος πώς θα αναστηθούν τα σώματά μας. Ήθελα, αγαπητοί Απόστολε, να παρακαλέσω τους αγαπητούς τελειθιατάς να διαβάσουν το 15ο κεφάλαιο πρώτης Κορυθίους επιστολή, έχει 58 στίχους, νομίζω ότι θα ωφεληθούν πάρα πολύ.